Επιστρέψαμε. Τώρα είχαμε σημαντικές εξελίξεις και στη δικαιοσύνη, πολλές αλλαγές. Ανάμεσά τους αυστηρότερες έχουν γίνει οι ποινές για τα ειδεχθή εγκλήματα, τα σεξουαλικά εγκλήματα όπως οι βιασμοί και εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας των ανηλίκων και προβλέπεται πλέον ως μόνη ποινή η ισόβια κάθριξη. Ενώ το αδίκημα του εμπρισμού των δασών από το οποίο επέρχεται έστω και ένας θάνατος ανθρώπου επιφέρει ποινή ισοβίου καθρίξεως. Η κοινωνία εξελίξεται, αλλάζει, μαζί της και οι νόμοι. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά, καθώς τώρα θα συνδεθούμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο Κότσιρα. Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πολλές αλλαγές. Υπήρχε σημαντική συζήτηση πάνω στο θέμα. Ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά τώρα που μετά την πανδημία έχουμε δει και μια γενικότερη αύξηση των ειδεχθών εγκλημάτων. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Η αυστηροποίηση των ποινών. Ο στόχος της είναι προφανώς να μειωθεί η εγκληματικότητα. Αλλά φτάνει από μόνη της για να γίνει κάτι σαν και αυτό? Κοιτάξτε κύριε Μαραβελίδη, οι αλλαγές που έχουμε προτείνει στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας οφείλουμε να πούμε ότι είναι προϊόν μιας πολύμηνης επεξεργασίας που έχει γίνει και από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ποινικού κώδικα που συναισθήθη το 2020 και της επεξεργασίας που οι προτάσεις της έτυχαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτές οι αλλαγές είναι προϊόν μιας ψύχρεμης, νυφάλιας και νομικοτεχνικής άρτιας επεξεργασίας. Προφανώς, όπως σωστά είπατε κι εσείς προηγουμένως, η κοινωνία εξελίσσεται και ο νομοθέτης και η πολιτεία οφείλει να προσαρμόζεται, να διορθώνει αστοχίες που υπάρχουν, να βλέπει τα κενά που έχει η νομοθεσία και προσπαθεί προφανώς μέσω και του νομοθετικού πλαισίου να αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως είναι εγκληματικότητα. Δεν είναι προφανώς μόνο το ποινικό πλαίσιο ή το ευρύτερο νομικό πλαίσιο ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί εγκληματικότητα. Είναι μια αλυσίδα ενεργειών που χρειάζονται. Το αντιλαμβάνεστε από την αστυνόμευση, από τις κοινωνικές δομές, από την παιδεία, από το σωφρονιστικό σύστημα. Αλλά ένα μέρος πράγματι είναι και το ποινικό μας πλαίσιο. Και γι' αυτόν τον λόγο ένας άξονας των αλλαγών των προτινόμενων που είναι σε δημόσια διαβούλευση από εμάς έχουν πράγματι αυστηροποίηση των ποινών μάλιστα σε αδικήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας, όπως είναι η ανθρωποκτονία, όπως είναι ο ομαδικός βιασμός, όπως είναι ο βιασμός ανηλίκου, όπως είναι η θανατηφόρα ληστεία, όπου πλέον για αυτές τις περιπτώσεις η μόνη ποινή που θα προβλέπεται θα είναι η ισόβια κάθριξη. Επίσης, αυστηροποιούνται και άλλες διατάξεις, όπως είναι η σωματική βλάβη, όπως είναι η σωματική βλάβη εις βάρος εργαζόμενου κατά την ώρα εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως είναι ο εμπρισμός δασών που πλέον γίνεται κακούργημα η βασική του μορφή και πλέον δυνητικά, ακόμα και αν μπορεί να προκληθεί ζημία στο περιβάλλον, οι ποινές είναι αυξημένες. Όταν επίσης υπάρχει θάνατος ενός προσώπου, έστω και ενός προσώπου, τότε η ποινή που προβλέπεται είναι ισόβια. Και ο δεύτερος άξονας αλλαγών, αν το βάζαμε σε διαβίωση, είναι η προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και μάλιστα ευάλωτων περιπτώσεων, όπως είναι οι ανήλικοι, όπως είναι τα θύματα trafficking, όπως μπορούμε να πούμε ότι είναι θύματα κακοποιήσεων σε θέματα γενετής ελευθερίας. Έχει δοθεί και εκεί μια μεγάλη έμφαση και στα θέματα ανηλίκων, όπου αλλάζουμε τα ζητήματα της παραγραφής ώστε να εκκινούν από την ενηλικίωση και μετά η παραγραφή όλων των αδικημάτων που αφορούν τη γενετής ελευθερία των ανηλίκων, ή ότι αυστηροποιείται το πλαίσιο ποινών σε περιπτώσεις βιασμού ανηλίκων, πλέον όπως σας είπα είναι μόνο ισόβια κάθριξη προβλεπόμενη ποινή, ή αποπλάνηση λεγόμενη γίνεται κακούργημα σε όλες τις εκφάνσεις. Τι προσπαθούμε κύριε Μαραβελίδη να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο εντός του οποίου αφενός θα καλύπτονται αστοχίες και κενά του υφιστάμενου νομικού μας καθεστώτος. Από την άλλη όμως και με νεοπαγείς ρυθμίσεις προσαρμοζόμαστε με τα κοινωνικά δεδομένα, προσαρμοζόμαστε με τις ανάγκες της κοινωνίας και στέλνουμε και ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι στο βαθμό που τουλάχιστον αυτό θα εξαρτάται από το νομικό μας πλαίσιο, θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση της ασφάλειας που αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης. Είναι μια άσκηση σύνθετη. Οφείλω να πω ότι αλλάζουν πάνω από 100 διατάξεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας και αυτό εκπέμπει και ένα μήνυμα και μιας οριζόντιας αλλαγής και μιας διαφορετικής φιλοσοφίας, πάντα όμως προφανώς με σεβασμό στην αναλογικότητα, στα ζητήματα που πρέπει να αξιολογούμε πάντα στις αλλαγές τόσο βαριών νομοθετημάτων όπως είναι ο ποινικός κώδικας, ή όταν αλλάζουμε ζητήματα όπως είναι η φόρο απόλυση που
επίσης αλλάζει το πλαίσιο, ώστε να μπορεί να εκτείεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο σοφρονιστικό κατάστημα από κάποιον ο οποίος έχει τελέσει αδικήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας. Ξέρετε, υπήρχε μέχρι πρώτην στην κοινωνία και το ξέρετε κι εσείς καλά το φαινόμενο να παρατηρούνται περιπτώσεις ιδιαίτερως αυξημένης ποινικής απαξίας αδικημάτων, δράστες οι οποίοι έμεναν σε χρονικό διάστημα αναντίστοιχο με αυτό το οποίο είχαν τελέσει. Εμείς προσπαθούμε να το ισορροπήσουμε αυτό και να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στο είδος του αδικήματος και στο χρόνο που κάποιος θα παραμένει. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά να πούμε ότι έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά από αυτά φαίνεται να λένε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι έχουμε δει μια αύξηση της εγκληματικότητας, τουλάχιστον αυξημένα προβάλλεται από τα μέσα, και πολλοί από αυτούς οι οποίοι φαίνεται στο τέλος ότι ήταν ένοχοι ή συλλαμβάνονται εν πάση περιπτώσει από την ελληνική αστυνομία, είναι άνθρωποι που έχουν ξανακάνει το ίδιο αδίκημα στο παρελθόν. Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν περάσει από το σύστημα, έχουν φυλακιστεί και με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο βγήκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη φυλακή και επανέλαβαν τα ίδια αδικήματα. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να έχει τρομάξει και ένα μέρος του πληθυσμού, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον μετά τα lockdown, που φαίνεται να βλέπουμε αυτή τη σχετική αύξηση. Είναι η παρατήρησή σας έχει βάση υπό την έννοια ότι πράγματι, όπως σας είπα, συχνά παρατηρείται μια αναντιστοιχία αφενός στον χρόνο που κάποιος παρέμενε στο σοφρονιστικό κατάστημα μετά την φυλάκισή του, όταν έχει τελέσει μάλιστα πολύ σοβαρά αδικήματα, και πολλές φορές το πώς μπορούσε να αιτηθεί να βγει, δηλαδή την υφόρον απόλυση. Εμείς πλέον αλλάζουμε και τα χρονικά δεδομένα, δηλαδή στα πολύ σοβαρά δικήματα που προανέφερα στη μεγάλη του πλειοψηφία θα πρέπει να έχει εκτεθεί τα 4/5 της ποινής εντός της φυλακής, και επίσης αν βγει μετά την υφόρον απόλυση, για να ανακληθεί αυτή η διαδικασία είναι πιο αυστηρές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται και διάφορα άλλα δεδομένα τα οποία θα μπορούν πλέον να καθιστούν πραγματικά εάν ο συγκεκριμένος δράστης επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά. Ο στόχος μας είναι λοιπόν και να παραμένει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός του σοφρονιστικού καταστήματος, και επιπλέον, εάν βγει με την υφόρον απόλυση, αυτή η υφόρον απόλυση να ανακαλείται με πολύ πιο ουσιαστικές προϋποθέσεις από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα, προκειμένου να αποφεύγουμε τα φαινόμενα που προαναφέρατε, ώστε κάποιος να επαναλαμβάνει τις ίδιες πράξεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκτός σοφρονιστικού καταστήματος. Γι' αυτό τον λόγο τόνισα ότι ένα κομμάτι, ένας άξονας είναι η αυστηροποίηση του γενικότερου πλαισίου, ώστε να αντιμετωπιστεί προφανώς και το θέμα της εγκληματικότητας στο μέτρο που αυτό περνάει μέσα από το ποινικό μας πλαίσιο, και από την άλλη να προστατευτούν ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, θύματα εγκληματικών πράξεων και μάλιστα ιδιαίτερως ευαίσθητα θύματα εγκληματικών πράξεων, τα οποία χρήζουν και από την πολιτεία και από τον νομοθέτη μιας ειδικής και σύγχρονης μεταχείρισης για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα. Και οι ανήλικοι, ας πούμε, είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση όπου πράγματι υπήρχαν σοβαρά και ένα, κύριε Μαραβελίδη. Με προλάβατε. Δηλαδή, ενδεικτικά σας λέω ότι πολλά αδικήματα τα οποία ήταν κατέγκληση, και δηλαδή θα έπρεπε ο ένας ανήλικος σε ηλικία 12, 13, 14 ετών να προσφύγει εντός 3 μηνών στην δικαιοσύνη προκειμένου να αξιολογηθεί η υπόθεση από τις δικαστικές αρχές. Εμείς πλέον αυτό θα το τροποποιήσουμε ώστε να υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες μπορεί να περιέλθει γνώστους φαινόμενο κακοποίησης το οποίο έχριζε έγκληση στη μήνυση που λέμε έτσι την καθημολουμένη από τον ανήλικο, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας ανήλικος να την κάνει σε τέτοιες ευαίσθητες ηλικίες και στα περιβάλλοντα που αυτές οι τραγικές και κακοποιητικές συμπεριφορές λαμβάνουν χώρα. Οπότε με την αυτεπάγγελτη αυθενός δυνατότητα που δίνουμε και από την εκκίνηση της παραγραφής μετά την ενηλικίωση δημιουργείται ένα ασφαλέστερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί η δικαιοσύνη να αξιολογείται τις περιπτώσεις. Γιατί ο στόχος είναι αφενός να μπορεί να φτάσει στη δικαιοσύνη με την υπόθεση, να μην έχει παραγραφεί, να μην έχει παρέλθει η προθεσμία εγκλήσεως, και αφετέρου, αν πράγματι διαπιστωθεί τέτοιο φαινόμενο, να καταδικάζει το δράστη με τη μέγιστη δυνατή ποινή από το ποινικό μας πλαίσιο. Αυστηροποίηση ποινών, κλείνουν παραθυράκια που ίσως να υπήρχαν στο σύστημα και κενά. Και ένα τελευταίο ερώτημα κλείνοντας. Φαίνεται ότι γίνονται πολλές αλλαγές. Σε αυτό έχετε συναντήσει αντιστάσεις σε πολιτικό επίπεδο, έχετε συναντήσει νομικά επιχειρήματα σε διαφορετική κατεύθυνση? Ή πιστεύετε ότι είναι όριμο αυτή τη στιγμή το τοπίο για αλλαγές και πρέπει να γίνουν?
Κοιτάξτε, κύριε Μαραβελίδη, θεωρώ ότι είχε διαπιστωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην κοινωνία και στον νομικό κόσμο σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη αλλαγών στο ποινικό μας πλαίσιο. Και γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, αυτή έγινε μετά από μια πολύμηνη επεξεργασία από επιτροπή απαρτιζόμενη από εκλεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας και των δικαστικών αρχών, ώστε να υπάρχει μια σοβαρή και άρτια επεξεργασία. Θεωρώ, γι' αυτό το λόγο έχει τεθεί όμως σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή το κείμενο, προκειμένου και η κοινωνία και οι πολίτες και ο νομικός κόσμος να εκφραστεί για επιμέρους ζητήματα που τυχόν θέτει, και θα ακολουθηθεί μετά και η κοινοβουλευτική διαδικασία εντός του Οκτωβρίου, φαντάζομαι, όταν θα λήξει η δημόσια διαβούλευση, ώστε να δούμε και τις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τις οποίες ομολογώ ότι και εγώ περιμένω με μεγάλη αγωνία, και θεωρώ ότι τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα που και η ίδια η κοινωνία έχει την αγωνία να αντιμετωπιστούν, θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία πορείας. Όπως σας είπα, ο ρόλος της πολιτείας είναι να διορθώνει αστοχίες που υπάρχουν στο σύστημά μας, να προσαρμόζεται, να εξυγχρονίζεται και να πηγαίνει μπροστά. Να αφουγκράζεται την κοινωνία και να πηγαίνει μπροστά. Κύριε Κότσιρα, Υφυπουργέ, και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραβελίδη.